Το σημερινό παιχνίδι έχει ένα εγκαταλειμμένο σπίτι, ένα φάντασμα και εμένα να προσπαθώ να ανακαλύψω τι κατασυμβαίνει εκεί πέρα. Το σημερινό παιχνίδι ονομάζεται Demonologies, δαιμονολόγος δηλαδή, που το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό είναι γιατρός για δαίμονες. Είναι σε φάση γιατρέ, έχει φυτρώσει τρίτο κέρατο. Έχετε γεννηθεί με δύο έτσι. Ναι, αυτό είναι πρόβλημα. Πρέπει να το κοιτάξουμε. Παρόλα αυτά, δεν είναι αυτό. Αν και θα μπορούσε, εντάξει, βρίσκεσαι στο κανάλι μου. Το σημερινό παιχνίδι μοιάζει με το Φασμοφόμπια. Σε πετάει δηλαδή σε ένα σπίτι και εσύ πρέπει να δει τι υπάρχει εκεί μέσα και όταν λέω ότι υπάρχει από κάτι παραφυσικό. Οπότε, βρισκόμαστε εδώ πέρα, μπορούμε να διαλέξουμε το εγκαταλειμμένο σπίτι που κάθε φορά είναι εγκαταλειμμένα για κάποιο λόγο. Δεν είναι ότι μα καλούν εκείνη σε φάση να είμαστε εδώ μια ομάδα 10 ατόμων. Θα πάμε μαζί όλοι αγκαλιά, θα έχουμε ένα στον άλλον για να βρούμε το φάντασμα. Όχι, είσαι μόνος σου πάντα. Στο δείχνω από μακριά σου. Είναι εκεί, είναι το σπίτι, ναι. Κάνε δουλειά σου, δεν ξέρω τι νομίζεις εσύ, εσύ ξέρεις, είσαι ο δαιμονολόγος. Και έλα και πες μας μετά. Ή μη μας πεις, γιατί θα πεθάνεις. Λοιπόν, από εδώ μπορώ να αγοράσουμε εξοπλισμό. Όπως βλέπετε, έχω 0 δολάρια. Οπότε τυπικά δεν μπορούμε να αγοράσουμε εξοπλισμό. Οπότε απλά πατάω start. Με αυτά που έχω. Λοιπόν, έχουμε έρθει εδώ πέρα, έχουμε στήσει την τέντα μας. Εντάξει, έχουμε σκηνή ολόκληρη. Αυτό εδώ πράγμα θέλει εδώ κάω να το στήσουμε. Δεν ξέρω αν πληρωνόμαστε γι' αυτό. Και έχουμε εδώ διάφορα πράγματα. Όπως φακός. Πολύ χρήσιμος, παιδιά. Πάρα πολύ χρήσιμος. Αυτό το πράγμα που μπορούμε να μιλάμε στο φαντασμό. Δεν θα πάρω αυτό, θα πάρω αυτό. Θα πάρω και αυτό. Λοιπόν, αυτό τώρα. Είναι περίεργο, το βλέπετε. Το πιο περίεργο από όλα είναι ότι έχει μια κατσαρίδα εκεί πέρα. Εντάξει, πρέπει για να βρω εγώ τι είναι αυτό που στοιχιώνει αυτό εδώ πέρα το σπίτι να συνεργαστώ με τον άσπονδο εχθρό μου. Και ασπόνδυλο επίσης, νομίζω. Την κατσαρίδα. Πάω εγώ τώρα, φυσάει κιόλας εδώ πέρα για να κάνει αυτούς τους ήχους προφανώς. Η οποία είναι αντριχιαστική. Ωραία, ο καναπές γιατί είναι έξω. Τέλος πάντων, ωραία. Μπαίνω μέσα στο σπίτι εγώ. Μπαίνω λοιπόν, αυτό τώρα που λέει 0, αν πιάσει κάτι έτσι περίεργο, θα αρχίσει να ανεβαίνει. Παρ' όλα αυτά είμαστε μια χαρά προς το παρόν, έτσι. Ωραία, στην κουζίνα δεν υπάρχει τίποτα και το βλέπω ότι προχωράω εγώ και κουνιέται η κατσαρίδα. Έχει τα options να βγάλει την κατσαρίδα. Αλλά όχι, εγώ θα πάρω όλη την εμπειρία, παιδιά. Όλη την εμπειρία εδώ. Δεν είναι. Είπαμε, horror game παίζουμε. Αυτό είναι σίγουρα τρομακτικό. Α, ωραία. Άνοιξα εγώ μια τυχαία πόρτα. Πάμε κατευθείαν κάτω. Ναι, ναι, ναι. Μοιάζει μια χαρά εδώ πέρα. Έχει λαβύρινθο. Δεν έχει καν ένα normal υπόγειο. Α, εδώ πρέπει να κάνω κάποια τελετή εγώ. Αυτό μου λες. Εδώ επίσης έχει κάτι. Λοιπόν, ωραία. Κάτω δεν έχει τίποτα. Όλα είναι καλά. Τρίζει λίγο το σπίτι απλώς. Είναι παλιό σπίτι, τρίζει. Αυτό κάνει. Εδώ τι έχουμε. Αυτό είναι κάποιος σε κρεβάτι. Ο οποίος έχει μια περίεργη στάση σώματος. Τον αγνοώ προς το παρόν. Εδώ βλέπω κάρτες. Τι θέλω τώρα εγώ. Δεν ξέρω, παιδιά, λοιπόν. Παίρνω κάρτες τώρα εγώ. Και τι έχουμε. Έχουμε το διάολο. Εξαφανίστηκε. Τι άλλο έχουμε. Το θάνατο. Ευχάριστα πράγματα έχουμε γίνει. Δεν έχουμε φάση ζωή, χαρά, ευτυχία. Ευημερία. Ω, έχουμε το void. Ωραία. Δεν ξέρω καν τι είναι αυτό. Τι κάνω αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω. Α, αυτό. Ναι, εδώ αυτό. Περίμενε. Απλά. Ωραία. Καταλαβαίνετε ποιο είναι το πρόβλημά μου. Δεν κατάλαβα τώρα τι έγινε. Έχασα, αυτό ήτανε. Ήρθε, περπάτησε πάνω μου, ρε παιδιά. Δεν μπόρεσα να του μιλήσω καν. Ωραία, πάμε άλλη μία. Περίμενε. Μισό λεπτό. Ωραία, δεν ήξερα. Δεν ήξερα πώς δουλεύει αυτό το πράγμα. Ήτανε Raichu. Αυτό είναι Pokémon, καν. Δεν είναι καν πνεύμα, εντάξει. Μου είχε Raichu. Λάθος παιχνίδι παίζω. Ωραία, μισό λεπτάκι. Ωραία, ξανάρχομαι στο σπίτι εγώ τώρα. Ξανάρχομαι. Κάτσε λίγο γιατί θέλουμε και φακό. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, τελευταία φορά μου επιτέθηκε εδώ πέρα. Όλα καλά. Εν τω μεταξύ έχω την εντύπωση ότι αυτό το παιχνίδι σου πιάνει και το μικρόφωνο. Οπότε εγώ πρίζω το φάντασμα αυτή τη στιγμή. Αυτό κάνω, δεν κάνω κάτι άλλο. Γι' αυτό μου επιτέθηκε κιόλα πριν. Αυτή την εντύπωση έχω. Αυτό εδώ τι είναι. Είναι decor. Ωραία, μια χαρά. Do you want to play with me? Yes. Πιάνει τη φωνή μου που σα είπα, αλλά δεν απαντάει. Δεν καταλαβαίνετε τα αγγλικά μου. Είναι κακή η προφορά μου. Συγγνώμη, δεν ήξερα. Πρέπει να είμαι από το Εδιμβούργο ή κάτι. Δεν. Συγγνώμη. Ωραία, εδώ έχει ένα φόρεμα. Εγώ ακούω ένα μωρό που κλαίει. Μέσα στο κεφάλι μου είναι αυτό το μωρό συγκεκριμένα. Είναι μέσα στο κεφάλι μου. Εδώ το ακούω, μέσα εδώ είναι. Παρ' όλα αυτά δεν πιάνω κάτι. Κάνα σημαδάκι εδώ στον τοίχο, αυτό το κοιτά. Και έχει κάτι σημάδια. Είναι... Έχω διαβάσει εγώ, παιδιά, πριν παίξω. Δεν ήρθα εδώ πέρα τυχαία να χωρί γνώση να πιάσω φαντάσματα έτσι. Έχω διαβάσει, απλά δεν θυμάμαι και πολλά, να ξέρετε. Λοιπόν, εδώ τι έχουμε. Ένα βιβλίο. Say my name. Victoria. Ωραίο αυτό θα πω εγώ. Ωραίο ήταν. Είπα Victoria. Α, αυτή είναι η Victoria. Anger. 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 Όχι, δεν θέλει εδώ. Έως εδώ ήταν. Αυτός κάνει κάτι με τα μάτια του, το βλέπετε έτσι. Δηλαδή εδώ τα βγάζω και φαίνονται βούλες. Το οποίο δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι τώρα αυτό. Α, είδα ξεκάθαρα μάτια εδώ πέρα. Εδώ τι λέει. Dream. Πού με έφερες ρε, στα καλύτερα. Τι ωραία, το ήξερα ότι μπορούμε να τα βρούμε. Α, μουσικούλα. Ωραία, εδώ λέει countdown mon. Όλα καλά νομίζω. Δεν ξέρω τι βλέπω τώρα εδώ, γιατί είμαι εδώ, δεν ξέρω, αλλά... Έχω έρθει τώρα εγώ, λοιπόν. Έχει κανένα τίποτα εδώ περίεργο στον τοίχο. Απλά μας έφερε εδώ να μας παίξει κάτι. Ωραία, λοιπόν, φεύγω. Δεν ξέρω τι έζησα, αλλά φεύγω. Ωχ, κάτι άναψε. Ναι, περίμενε. Πού είναι.
Περίμενε, ήταν εδώ κάπου. Έφυγε. Βρέλα πίσω. Δεν ξέχασα να ρωτήσω και όνομα, δεν ξέρω πώς το λένε. Α, Μάγνα. Μάγνα. Η Μάγνα είναι. Μπορεί να είναι η Μάγνα. Κάνω κάτι εδώ. Είναι η Μάγνα, παιδιά. Οκ. Δεν θέλει να τη λέμε το όνομά τη. Με κυνηγάει ακόμα. Όχι. Α, βγαίνει λίγο αυτό. Ωραία. Πλέον δεν είναι η Μάγνα, είναι η Έτσι. Έχουμε level 2 τώρα εδώ. Ανεβαίνει τώρα αυτό καθόλου. Όχι. Το χάνουμε, δεν. Level 2 δεν είναι κάτι. Level 2 έχω όταν κοιμάμαι εγώ. Εδώ μοιάζει για ένα μέρος που μπορεί κάποιος να τυρανίσει ανθρώπους, να τους βασανίσει, ας πούμε. Ωραία. Ας το αποφύγουμε αυτό. Εδώ. Α, μπορεί να ανοίγουμε και φώτα. Τα οποία είναι χάλια, έτσι δεν κάνω καθόλου δουλειά. Τέλος πάντων. Θα ανοίξω όλα τα φώτα εγώ. Θα τα ανοίξω όλα, δεν με νοιάζει. Κοίτα, έχω γυρίσει όλο το σπίτι. Δεν έχω πιάσει εδώ πέρα στο μπλιμπλίκι μου. Μήπως έχω έρθει λάθος σπίτι, ρε παιδιά. Λοιπόν, ξέρεις κάτι, άστο μη αυτό εδώ. Αναφέρω κάτι άλλο τώρα εγώ. Λοιπόν, εντωμεταξύ από sanity είμαστε 82%. Δηλαδή 83% ανεβαίνει. Μια χαρά είμαστε. Δεν είδαμε κάποια πράγματα εκεί λίγο με τη μάγκρα. Καλά είμαστε. 85%. Άνετη. Αυτή τη λένε Σοφία Μπένσον. Δεν ξέρω τι φάση εκεί πέρα με τη Μάγνα. Ήταν απλά ένας πίνακας. Μπορεί να έχει και άλλα φαντάσματα. Εμείς είμαστε εδώ απλά για τη Σοφία. Και πρέπει να δούμε τώρα τι είναι η Σοφία. Το οποίο ακούγεται πολύ φιλοσοφικό έτσι, έτσι όπως το λέω, αλλά για τη συγκεκριμένη Σοφία. Τώρα με αυτό ας πούμε. Μπορούμε, Σοφία, πού είσαι, Σοφάκι, μπορείς λίγο να βγεις, γιατί έχω και δουλειές. Αυτό, καταλαβες. Σοφία Μπένσον. Αυτό ήταν η Σοφία. Μισό λεπτάκι. Δεν έμοιαζε με τη Σοφία. Δεν είναι η Σοφία που ξέρω εγώ. Λοιπόν, άσε αυτό κάτω. Φέρε λίγο αυτό. Και πάμε λίγο εδώ. Hello. Γενικά ξέρει αγγλικά η Σοφία, οπότε μπορεί να τη πει. Where are you? Α, μου άνοιξε μια πόρτα. Τι έπαθα, παράθυρο. Ήταν στο μπάνιο η Σοφία, την έπιασα. Ωραία, EMF level 4, γιατί εδώ ανοίγουν παράθυρα, παιδιά. Α, ήτανε. 3, 4, έχουμε 5. Δεν έχουμε jackpot, παιδιά, είμαστε στο 4. Κάτσε να ξαναμιλήσουμε λίγο. Where are you, ρε Σοφία? What's your name? Κάτι, λίγο έτσι να. Τι να την κάνω, δεν ξέρω. Τι θέλει από μένα, ας πούμε. Να την κεράσω κάτι πρώτα, κάπως ντροπαλή η Σοφία. Όχι, πρέπει να μην είναι καν εδώ, παιδιά. Δεν έφυγε. Ήτανε άντευρε. Δεν έχω τρόπους, αυτό είναι. Την είχα τη Σοφία και την έχασα. Είχε φτάσει level 4. Κάτι είπα που την πείραξε. Ρε, πάνω θέμα. Το κάνω πάντα αυτό, το κάνω πάντα. Hello. Θα σπαμάρω τώρα εγώ. What's your name? Where are you? Ωραία, θέλει να μπει στο μπάνιο, ρε παιδιά, γυναίκα. Ήθελα να μπει στο μπάνιο και την ενόχλησα εγώ, το βλέπεις. Μπήκαμε στο μπάνιο. Βέβαια, το βλέπεις ότι η πόρτα εδώ δεν βοηθάει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, βέβαια, όσο εγώ εδώ σπαμάρω, αυτή κάτι κάνει δικά της. Where are you? Where are you? Where are you? Υποτίθεται μου απαντάει όταν είμαι μόνος μου και είμαι μόνος μου. Α, έχει Ouija board, περίμενε. Κάτι έγινε τώρα εδώ. Κάτι ακούω, αλλά. Α. Ψιθυρίζουν κάποιοι, μπορεί να είναι και γείτονες όμως. Δεν είναι κάτι. Μπορώ να επικοινωνήσω έτσι μαζί σου. Δεν ξέρω πώς δουλεύει αυτό. Τι λέω, τι λέω. Σοφία Μπένσον, είσαι εδώ. Τέλος πάντων, άστο εδώ το Ouija board, ορίστε. Μου είσαι εδώ κάτω πάλι. Ψυχή δεν έχει εδώ, ψυχή. Α, έχει μια πόρτα όμως που δεν είχα πάει εδώ. Α. Αν έρθω τώρα από εδώ, αυτό ήταν, παιδιά. Ναι, εδώ μοιάζει να κάνουν όντως βασανιστήρια. Ε, πού είναι, ρε φίλε. Εν τω μεταξύ λέει, απαντάει όταν είμαι μόνος. Και είμαι μόνος μου παντού, γιατί δεν μου απαντάει. Τι θέλει πια από μένα. Where are you? Την έχω πρίξει πλέον, δηλαδή. Θα μου πει, εδώ είμαι, ρε, μου έχεις πρίξει, ρε φίλε. Δεν δουλεύει έτσι. Σταμάτα, ξέρω εγώ. Α, αυτό κάηκε. Δηλαδή, δεν ξέρω αν είναι κάποιο σημάδι αυτό. Σοφία Μπένσον. Τι θα γίνει, βρε παιδί μου. Δηλαδή, έλα τώρα. Επίσης αυτό, do you want to play ερωτηματικά with me? Yes, μπορώ. Επίσης βλέπω εδώ μια μπάλα, εδώ δεν έχει μπάλα όμως. Πού πήγε, τι κλειστή πόρτα, την έκλεισε αυτή εδώ. Αυτό είναι ένα απλό level 4 έτσι, δεν είναι κάτι φοβερό. Δεν χρειάζεται εδώ πέρα κάποια ανησυχία, έφυγε αυτό ήτανε. Level 5 δεν έχουμε όμως, κατάλαβες τι γίνεται. Το level 4 εντάξει. Θέλει να με σκοτώσει είπε. Με σκοτώσει με level 3 όχι, δεν νομίζω ότι συμβαίνει αυτό. Α, okay, εδώ είναι. Ή όχι, δεν ξέρω. Ρε Σοφία, οκ, okay, εμφανίζεσαι και δεν μου μιλάς. Δηλαδή, πες κάτι πρώτα. Εδώ πέρα είμαι και σε παρακαλάω. Ωραία, ξέρεις κάτι. Η Σοφία δεν μιλάει. Το πήρα χαμπάρι. Έχω προσπαθήσει, ρε παιδιά. Δεν μιλάει, τύπησα. Με έχει αφήσει, το διαβάστηκε. Ωραία, πάω να φέρω άλλα tools. Πες πάνω, Σοφία, μια τελευταία φορά θα στείλω. Τι κάνεις σήμερα το βράδυ? Ωραία, δεν μιλάει, παιδιά, όχι. Δεν μιλάει. Προσπάθησα. Έχω βάλει όλα τα μέσα. Δεν θέλει. Θα πάρω λίγο UV light και ένα καμβά. Τίποτα, για να ασκήσω το χόμπι μου. Γιατί εγώ ζωγραφίζω, παιδιά. Ζωγραφίζω στον ελεύθερο μου χρόνο και λέω, είναι ωραίο εδώ το μέρος. Κάπως έχω έμπνευση. Τώρα εγώ με αυτό. Προσπαθώ να βρω δακτυλικά κάπου. Όπα, περίμενε. Εκεί ήτανε κάτι. Ο. Δεν έκανε καν θόρυβο, ρε φίλε. Δηλαδή, το βλέπω. Εγώ προσπαθώ. Το με βλέπω, προσπαθώ. Τι να κάνω. Ερχόταν ή που λέει, έλεγα Σοφία, Σοφία, Σοφία. Δεν ερχότανε. Τώρα την έπιασε ο πόνος που ήμουν εγώ έτσι με το φακό, με το λάντερ τέλος πάντων. Τι ήταν αυτό. Ήτανε γκουλ, προφανώς. Προφανώς ήτανε γκουλί. Spirit box λέει, που το spirit box ήμουν εκεί και μίλαγα. Μίλαγα εγώ, μίλαγα συνέχεια. Δεν ήθελε να μου απαντήσει. Freezing temperatures που δεν είδα εγώ. Εγώ ήμουν χαλαρός. Είχα πάει με ένα t-shirt και fingerprint που δεν βρήκα, παιδιά. Γύρισα όλο το σπίτι. Δεν βρήκα ένα από τίποτα.
ακόμα κάτι. Δεν το βρήκα, προσπάθησα. Ναι, λέει μπορεί να νευριάσουν και να σε κυνηγήσουν. Λέει από την άλλη, λέει θα είναι πιο ήρεμα αν δεν μιλάς πολύ. Και εγώ δεν το είχα πουλώσει. Είχα μπει εκεί μέσα και είπα: Σοφία! Σοφία, πού είσαι, ρε, Σοφία? Έλα λίγο, πιέζει λίγο να μιλήσουμε. Να τα πούμε. Λοιπόν, νιώθω ότι δεν τα πήγα πάρα πολύ καλά. Παρ' όλα αυτά θα το αφήσω αυτό εδώ πέρα το σημείο. Αν θέλετε, εσείς μπορεί να μου αφήσετε tips από κάτω και ίσως ξανακάνω ένα βίντεο χρησιμοποιώντας τα tips σας ώστε να καταφέρω να κάνω identify ένα φάντασμα. Όπως και να έχει, εσείς τώρα μπορείτε να κλικάρετε εδώ ή εδώ που είναι κάτι αντίστοιχο και εμείς θα λέμε σε επόμενο βίντεο ή live stream. Αντίο σας.